Μπαντίκας, κοντά τον Μπιτσιμπόνα, Σπαντίκας μέσα στην περιοχή, γυρίζει την μπάλα, Παπαϊωάννου, Μπατίστα θα κάνει το σούτ βαλάος. Λαγωνίδης πιο μακριά. Κοιτάει μπάλα τον Σταματή και εκείνο μαζί στην επίθεση, αποφεύγει ένα αντιπαλό του, την κίτρινη κάρτα στον Καραγιάννη. Πρέπει να φάει το μήνυμα ή έχει τη διαφορά. Περιοχή, Πατήκα σε επικίνδυνα μέσα στην περιοχή. Την τελευταία στιγμή έρχεται ο Μήτογλου και το πετάει την μπάλα κόρνερ. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει ένα φάουλ στα 22 λεπτά παιχνιδιού. Ο Σαββίδης το εκτελεί. Η κεφαλιά που γίνεται και δύσκολα αποκρούει ο Βιτσίδης σε κόρνερ. Θα βρέθηκε και στο φάουλ για την ΑΕΚ μέσα στην περιοχή. Εκεί όπως Σαββίδης μια πολύ καλή ευκαιρία. Αλλάζει την μπάλα του ΠΑΟΚ, Μαγντή. Μέσα στην περιοχή κάνει το σούτ επικίνδυνα στην πορεία τη μπάλα. Μια μεγάλη ευκαιρία για τον Σκαρτάδο. Σαβεύσκι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου στο κόρνερ. Η κεφαλιά που γίνεται από τον Βεβέη, η δεύτερη κεφαλιά πάνω στη γραμμή από Φρούλη, παίκτης του ΠΑΟΚ με τον Μιτσιμπόνα. Βασιλόπουλος, η σέντρα του Βασιλόπουλου μέσα στην περιοχή, πολύ πέφτει στην μπάλα, σταματήσει το σουτ και το 1-0 για την ΑΕΚ από στη θέση offside όμως ο Σταματής. Έγκαιρα ο επόμενος γραμμών έχει υποδείξει τον παίκτη της ΑΕΚ σε θέση offside, τον goal δεν μετράει. Μαγδί πάντα, καθυστερεί ο Αιγύπτιος. Προσπαθεί και περνάει μια μαλλιά κατά του Τουρσουνίδη μέσα στην περιοχή του Τουρσουνίδη σε επικίνδυνα, κάνει το σουτ την μπάλα κόρνερ. 57ο λεπτό, το ένα το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ, εκτελεσμένο από τον Μαγδί, η μπάλα στην περιοχή επικίνδυνα. Η μπάλα στο δοκάρι, μια πολύ καλή ευκαιρία και στην επαναφορά της μπάλας ο Χασάν κάνει μια πολύ καλή ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Σαβέφσκι στο φάουλ για την ΑΕΚ, έχει την μπάλα στην περιοχή επικίνδυνα, Σαββίδη στην πρώτη κεφαλιά, το σουτ που πάει να κάνει ο Πατσίκας κάνει μια καλή ευκαιρία η ΑΕΚ. 66ο λεπτό, Σαββίδης, η κεφαλιά του Πατσίκα μια μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Σαβέφσκι στο φάουλ για την ΑΕΚ. Μέσα στην περιοχή επικίνδυνα Γεργιάδης η κεφαλιά out. Μαγδί. Πέφτει κάτω από, το μαρκάρισμα του Καραγιάννη. Δεύτερη κίτρινη βέβαια και η κόκκινη κάρτα για τον Καραγιάννη.